Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε και εσείς που με ακολουθείτε και εσείς που δεν με ακολουθείτε αλλά δεν με έχετε βρει ακόμη. Σήμερα θα δούμε μια θήκη που έχω, άλλη θήκη για το κινητό πάλι, είναι για το Huawei P30 Pro. Το έχω μέσα στη θήκη που είχαμε δει την άλλη φορά. Αυτή είναι εδώ η θήκη που θα δούμε αυτή τη φορά. Σας την βάζω εδώ για να τη δείτε λίγο από κοντά στην κάμερα. Είναι η θήκη που έβγαλε η Huawei για το P30 Pro, που είναι η υποβρύχια. Εδώ πέρα επάνω στο τζάμι, δεν φαίνεται καθαρά, εδώ πέρα επάνω, γράφει ότι είναι για χρήση μέχρι 10 μέτρα. Θα δούμε τώρα πώς χρησιμοποιείται, πώς μπαίνει το κινητό μέσα, πώς στηρίζεται. Δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο ούτως ή άλλως. Απλά όταν είδα ότι υπάρχει αυτή η θήκη, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα να δοκιμάσω να βγάλω κάποιες υποβρύχιες φωτογραφίες με το κινητό, να δω πώς φαίνεται, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Και για να σου πω την αλήθεια, την περίμενα πώς και πώς για να μου έρθει και όταν έφτασε τρελάθηκα δηλαδή. Μ' άρεσε πάρα πολύ που έφτασε και όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να την πάρω, να πάμε θάλασσα, να βάλω το κινητό μέσα και να βουτήξω για να μπορέσω να τραβήξω και βίντεο και φωτογραφίες. Όχι με μεγάλη επιτυχία βέβαια και θα το δούμε σε μια-δύο φωτογραφίες που έχω τραβήξει ότι κάποιες είναι πάρα πολύ ωραίες. Η μεγάλη αποτυχία για μένα είναι στο βίντεο. Κυρίως γιατί δεν μπορώ να κρατήσω την ανάσα μου. Άρα δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος στη θάλασσα βουτούσε για να τραβήξει βίντεο, ήμουν εγώ, με αυτό εδώ πέρα, και άμα δεν ξαναέβγαινα στην επιφάνεια μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα βλέπατε απλά έναν άνθρωπο να ανεβαίνει στην επιφάνεια γιατί είχε πνίγει τόσο πολύ. Κρατάω την ανάσα μου, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι εκπληκτικό το πράγμα. Πάμε να το δούμε. Η θήκη σαν θήκη είναι αυτή εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι το τρομερό ή οτιδήποτε. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι όπως το βλέπετε. Το άσπρο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε μέσα είναι απλά ένα χαρτάκι που έχει η Huawei για να το προστατεύει. Έχει αυτά εδώ πέρα τα τρία κουμπιά στο πλάι, που ουσιαστικά είναι στα κουμπιά του ήχου αυτά τα δύο, και αυτό εδώ πέρα είναι το κουμπί που ανοίγει και κλείνει το κινητό. Και έχει εδώ από κάτω αυτό το κομμάτι, που αυτό εδώ πέρα είναι ένα κουμπάκι. Το πατάς, γυρνάει εντελώς, 180 μοίρες δηλαδή, και ξεκλειδώνει το καπάκι από πάνω. Το καπάκι από πάνω έχει αυτό εδώ πέρα το χαρτί το οποίο βγαίνει και το βγάζουμε τώρα, οπότε πάει έτσι, και μέσα, εντάξει, έχει αυτό, δεν είναι κάτι, αυτό είναι για υγρασία από ό,τι καταλαβαίνω. Η θήκη από μέσα είναι όπως τη βλέπουμε εδώ πέρα, είναι αυτό το πράγμα. Το πάνω το σημείο αυτό καλύπτει την οθόνη. Και αυτό εδώ πέρα μέσα μπαίνει το κινητό. Αν το δείτε, πρέπει να την πλύνω εντωμεταξύ από ό,τι καταλαβαίνω. Αν το δείτε εδώ πέρα, αν φαίνεται, έχει κάτι, ένα μαύρο λαστιχάκι. Κατά βάση αυτό είναι που ασφαλίζει το καπάκι όταν κλείνει για να μην παίρνει νερό μέσα στη θάλασσα και σε γλυκό νερό και σε αλμυρό. Δεν έχει θέματα. Και εδώ είναι το κομμάτι της κάμερας. Από εδώ δηλαδή είναι που στέκεται η κάμερα. Εδώ έχει ένα μαξιλαράκι μαλακό για να μην χτυπάει. Και αν το δείτε, η θήκη εδώ πέρα στα πλαϊνά έχει υποδοχές. Δεν είναι υποδοχές ακριβώς. Απλά είναι κάτι πλαστικά, καμπυλωτά για να μπορεί να πατάει το κινητό ακριβώς επάνω. Πάμε να το δοκιμάσουμε, να βγάλουμε το κινητό από τη θήκη για να το βάλουμε εδώ πέρα μέσα. Οπότε είμαστε εδώ, το κινητό μπαίνει έτσι, αυτό εδώ πέρα ακριβώς, και το κλείνουμε. Απλά εδώ έχει ένα κόλπο, έχω να το χρησιμοποιήσω από πέρυσι το καλοκαίρι, οπότε τα ξαναθυμάμαι τώρα μαζί σας. Έχουμε το εξής, η θήκη εδώ, θα σας το δείξω. Το βλέπετε εδώ πέρα πάνω που κάνει αυτό το κομμάτι. Αυτό καθοδηγεί κατά βάση και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι για να μπορέσει να κουμπώσει. Οπότε όταν βάζουμε το κινητό, μπαίνει έτσι, το κλείνουμε αυτό από πάνω. Αν το αφήσουμε έτσι και πάμε να το πατήσουμε, δεν κλείνει. Θέλει ελαφρώς να γυρίσουμε αυτό, γιατί γυρνώντας το πιάνει μέσα. Όταν το πάρει, πατάμε απλά το καπάκι
για να έρθει να ασφαλίσει, οπότε το πατάμε έτσι, ωραία, το γυρνάμε αυτό εντελώς και δεν κάνει κλικ, νομίζω ότι έκανε. Και ασφαλίζει εντελώς, ξαναγυρνάει δηλαδή 180 μοίρες. Οπότε, αυτό εδώ πλέον έχει κλείσει. Αν το δείτε δηλαδή, εδώ έχει κλείσει εντελώς. Και από εδώ, όταν θα το βάλετε αυτό μέσα στη θάλασσα, σε αυτό το σημείο, έχει μια βίδα που ουσιαστικά μπορεί να μπει και σε τρίποδο. Αλλά αν το δείτε εδώ, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται το συγκεκριμένο, κάτσε να το δω. Το βλέπετε που μέσα έχει μία πολύ μικρή τρυπούλα, που είναι εδώ. Αυτή είναι η τρύπα, αν το βάλετε μέσα στο νερό και πατήσετε την οθόνη από πάνω για να μπορέσει να έρθει να εφαρμόσει πλήρως στην οθόνη του κινητού, θα δείτε ότι από εδώ πέρα βγάζει μπουρμπουλίθρες. Ουσιαστικά βγάζει όλο τον αέρα που έχει κρατήσει μέσα η θήκη για να μπορέσει να κουμπίσει αυτό εντελώς επάνω στην οθόνη, ούτως ώστε να μπορεί να πιάνει τα δάχτυλα. Καθότι η Huawei λέει το εξής: αν είναι να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θήκη, μέσα από τις ρυθμίσεις του κινητού ενεργοποιείτε τη χρήση για γάντια, ούτως ώστε να είναι λίγο πιο ευαίσθητο ως προς στο άγγιγμα, για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε κάποιες φορές εδώ από πάνω. Ενεργοποιούμε από την κάμερα την επιλογή που έχει για υποβρύχια λήψη και λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Αυτό εδώ κλείνει και ανοίγει το κινητό, αν το δείτε δηλαδή από εδώ, πρέπει να το ανοίξει και να το κλείσει. Και όταν είμαστε μέσα στη θάλασσα, οι φωτογραφίες τραβιούνται με αυτά τα δύο κουμπιά, ενεργοποιώντας την ειδική λειτουργία στην κάμερα που είναι για υποβρύχια λήψη. Άρα λοιπόν η θήκη είναι αυτή, πάει μέχρι 10 μέτρα. Το βλέπουμε το κινητό που φαίνεται εδώ πέρα, που είναι πάνω στην... Πώς φαίνεται η κάμερα ακριβώς. Είναι εκπληκτική. Θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες όπως είπα για να δείτε και εσείς ακριβώς πώς φαίνεται μέσα από το νερό. Από την Amazon, γιατί στην Ελλάδα δεν την βρήκα, νομίζω έκανε 100 ευρώ. Θα σας γελάσω, αλλά δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως θα σας βάλω το link για να το βρείτε και υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι για ασφάλεια. Έχει το πλαστικό αυτό το κομμάτι εδώ, αν το δείτε. Δείτε το εδώ. Έχει αυτό εδώ πέρα το πλαστικό που το βάζουμε στο χέρι. Το κλειψάκι το συγκεκριμένο που το ανεβάζουμε πάνω για να ασφαλίζει την κάμερα, ούτως ώστε να μπορείτε να την έχετε έτσι, να μην σας φύγει μέσα στο νερό, να μπορείτε να κολυμπήσετε για να μπορέσετε να βγείτε ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα μπορείτε να το πιάσετε έτσι. Έχει ένα grip, αν το δείτε εδώ πέρα. Έχει ένα μικρό πλαστικό, επάνω γράφει Huawei, δεν ξέρω αν φαίνεται. Και το πιάνεις και έτσι για να μπορείς να το κρατάς καλύτερα, να μην σου γλιστράει μέσα στο νερό. Αυτό είναι το κομμάτι και ανοίγει επίσης από τον ίδιο τρόπο. Πατάμε το κουμπί, γυρνάμε, ανοίγουμε, βγάζουμε κινητό, έτοιμο. Είναι καλό μετά από κάθε χρήση να το βλέπετε, μήπως πάρει λίγο νερό, όχι να μπει μέσα, απλά εδώ πέρα στις σακρούλες, γιατί θα σας πιάσει άλλα, το που σας έχει πιάσει σε μένα και θα χρειαστεί να το ξεπλύνω γιατί δεν το είχα δει καν. Το τονίζω ότι αυτή η θήκη δουλεύει άψογα και κλείνει εντελώς όταν το κινητό δεν έχει τίποτα επάνω του από προστατευτικά, όπως δηλαδή το πήραμε και το βγάλαμε από το κουτί, και επίσης κλείνει γιατί σήμερα ουσιαστικά το δοκίμασα πρώτη φορά, μόνο εάν στο κινητό έχουμε επάνω μεμβράνη, είτε μπροστά και πίσω, είτε μόνο μπροστά. Εάν έχουμε τζαμάκι ή οτιδήποτε άλλο πιο χοντρό από μεμβράνη,
Αυτό δεν κλείνει καλά. Πέρσι το καλοκαίρι που το χρησιμοποιούσα με τζαμάκι, δεν μου έβγαζε θέμα. Εγώ σε κάθε περίπτωση όμως το φοβόμουν λίγο. Δηλαδή πήγαινα να βουτήξω και είχα λίγο το νου μου μήπως ανοίξει, μήπως πάρει νερό ή οτιδήποτε. Αλλά τώρα που το κοίταξα έχοντας τη μεμβράνη από πάνω, δεν παθαίνει τίποτα. Μπαίνει μέσα, σκυλί μαύρο. Αν κάποιον τον ενδιαφέρει η υποβρύχια φωτογραφία και δεν έχει κάποια GoPro ή κάποια αντίστοιχη Action Cam και θέλει να τραβάει με το κινητό για να μην τρέχετε και παίρνετε αυτά τα πλαστικά που είναι και άσχημα και δεν είναι και βολικά, το συγκεκριμένο για το P30 Pro πάντα σαν κινητό και αυτό το πέρα σαν εξάρτημα είναι super. Κάνει τη δουλειά εκπληκτικά, το συστήνω ανεπιφύλακτα, απλά θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί σοβαρά, γιατί δίνει ένα ποσό για τη συσκευή και δίνει και ακόμη ένα 100 ευρώ, όπως είπαμε περίπου, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο κάνει, άρα είναι πλάς το ποσό της θήκης και καταλήγουμε να έχουμε δώσει ήδη ένα σεβαστό ποσό παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάρει κάποιος το κινητό για ένα χρόνο και θα το αλλάξει και θα πει εντάξει, okay, μωρέ, τα πετάω τα υπόλοιπα. Θα πρέπει λίγο να το σκεφτείτε. Εφόσον όμως το θέλετε, είναι super. Thumbs up, γιατί εγώ έχω μείνει απίστευτα ευχαριστημένος. Αυτό από εμένα. Για σήμερα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όπως και στο προηγούμενο βίντεο, καραντίνα ημέρα 19 αυτή τη φορά. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Συγγνώμη λίγο τώρα που αυτές τις μέρες τα βίντεο ανεβαίνουν λίγο πιο αργά και με μεγαλύτερη απόσταση, επειδή τα ανεβάζω από το σπίτι μου πλέον και δεν έχω τη super duper ταχύτητα για να μπορούν να ανεβαίνουν γρήγορα, καταλήγω να έχω έτσι λίγο πιο μεγάλο διάστημα ανάμεσα, αλλά μην αγχώνεστε για το συγκεκριμένο, γιατί ούτως ή άλλως συνεχίζω και ανεβάζω και συνεχίζω και φτιάχνω και γυρίζω και κάνω και ράνω και θα σας δείξω και άλλα πράγματα αργότερα. Αυτά προς το παρόν, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να γραφτείτε, ούτως ώστε να παίρνετε το βίντεο και να ενημερώνεστε. Από μένα, καλή συνέχεια, με υγεία και μείνετε σπίτι.